Metal Gear Solid είναι το πρώτο παιχνίδι του Master Collection Vol. 1 και είναι και το πρώτο της τριλογίας που θα δούμε εμείς και αφορά την εξόρμηση του Snake και κάτι παίκτες του David Hayter σε μια κρυφή βάση της Αλάσκας με σκοπό να αποτρέψει απλούστατα πυρηνικά όπλα από τον αποτελέσουν απειλή για την υγεία στα χέρια ενός τρομοκρατικού τάγματος που ακούει πλέον στο πασίγνωστο όνομα Foxhound. Όταν λέω το πρώτο, σημαίνει για αυτή την κριτική πως θα μιλήσω αποκλειστικά για την integral έκδοση του Metal Gear Solid. Δεν θα ασχοληθώ στο βίντεο αυτό καθόλου με τα VR missions ή τα training missions αντίστοιχα και θα μιλήσω αποκλειστικά για το βασικό main game στην ολότητά του. Γενικότερο τίτλο θα πω πως το Metal Gear Solid είναι ακόμη και σήμερα, πάνω από μια 20 ετία μετά, σχετικό στη βιομηχανία. Έχει μια αίσθηση πρωτοπορίας. Είναι καινοτόμο σαν παιχνίδι, σίγουρα τότε αλλά και σίγουρα σήμερα. Δεν είναι καινοτόμο θέμα εκτέλεση από την άποψη ότι δεν κάνει κάτι αποκλειστικά πρωτόγνωρο, αλλά σε θέμα ιδεών και θεματικά στο κομμάτι του gameplay είναι ακόμη και τώρα αρκετά μπροστά από πολλούς ομότιμους τίτλους. Και αυτό είναι κάτι που συνέχισε και επεκτείνεται στα υπόλοιπα δημιουργήματα της εικονικής και εμβληματικής πλέον σειράς του Χιντέο. Ταυτόχρονα, η προσέγγιση στην αφήγηση ως ένα σοβαρό μέσο για να υποθεί κάτι περισσότερο από μια τυπική ιστορία είναι κάτι που γίνεται αισθητό από τα πρώτα λεπτά του τίτλου. Για την εποχή του είχε πάρα πολλά και εντυπωσιακά cutscenes, κάποτε αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας όταν ξαναπαίζουμε το Metal Gear. Ήταν η άκρη του τεχνολογικού νήματος. Ήταν τόσο μπροστά, όσο ήταν πολύ λίγα άλλα παιχνίδια. Με αυτά και αυτά, πάμε να βουτήξουμε λίγο πιο βαθιά στη ψυχροπολεμική περιπέτεια Metal Gear Solid Integral. Θα ξεκινήσω αυτό το deep dive στο κόσμο του Metal Gear και της εκκατασκευαστικής του με μερικά αρνητικά σημεία που είναι απαραίτητα αναφοράς. Βλέπετε το Master Collection, είναι μια συλλογή των τριών πρώτων τίτλων και δυστυχώς μένουν πολύ πιστά στην ιδέα της συλλογής, χωρίς να επισκευάζουν προβλήματα γνωστά εδώ και πολύ καιρό για τους μεμονωμένους τίτλους και πιο φανερά για το πρώτο από τα τρία. Για παράδειγμα, μου πήρε αρκετή ώρα να θέσω την αγγλική γλώσσα στα κείμενα και τους υπότιτλους και άρχισε τέσσερις φορές το intro ξανά μέχρι επιτέλους να παίξει τα αγγλικά. Ακόμη και το layout στα input στα μενού έχει μείνει στη λογική του original release και αυτό μπέρδεψε το muscle memory των τελευταίων πολλών χρόνων gaming. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που εν μέρει θα επανέλθει σε λίγο να με στοιχειώσει. Ακόμη και τώρα, αφού είναι η integral έκδοση, τα κείμενα των αντικειμένων που τα περιγράφουν στα Ιαπωνικά και όσο και αν μου αρέσει η χώρα και η κουλτούρα της, δεν ξέρω τη γλώσσα. Αυτό είναι τραγικό για ένα νέο παίκτη και αν και μπορούσα σε μεγάλο βαθμό να φανταστώ ότι κάνει κάθε αντικείμενο, η κατ' ανάγκη να το αναζητήσει στο διαδίκτυο και μια πλήρη εικόνα που δημιουργούσε ουσιαστικά ήταν σίγουρα ικανό να με αποθαρρύνει για το ότι μπορούσε να ακολουθήσει. Σαν συλλογή επίσης, δεν βλέπουμε μεγάλη αλλαγή στα γραφικά όσον αφορά το τυπικό HD καθάρισμα, δηλαδή η εικόνα έχει ξεκάθαρα παραπάνω θόρυβο σε σημεία από ό,τι έπρεπε για ένα τέτοιο βεληνικές remaster. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα με την αναχρονιστική επιλογή της συλλογής είναι το controller layout, το οποίο νιώθω λες και έχει χτιστεί με τόσο με άλλο σύστημα χειρισμού κατά νου, όσο και για διαφορετικό hardware. Δεν έγινε κάποια απόπειρα να νιώθει πιο συμβατό με τα τωρινά μέσα, χωρίς να χάνει την αρχική του αξία. Βέβαια, μου φαίνεται περίεργη η επιλογή γιατί πολλές φορές τα inputs έχουν μεταφραστεί μέσα στο dialogue και κείμενα στον άλλο μοντέρνο input, όπως για παράδειγμα το touchpad στο Torture Sequence. Παράλληλα, χρησιμοποιεί διάφορα από τα πιο μοναδικά εφέ του DualSense πολύ καλά, όπως για παράδειγμα το έντονο νέο vibration με δημιουργικούς τρόπους. Πράγμα που με εξέπληξε, αυτό τα κουμπιά γενικότερα δεν νιώθουν καλά διαμοιρασμένα. Για το layout όμως και την ανταπόκριση του χειρισμού, θα το δούμε παρακάτω στον αντίστοιχο τομέα του gameplay. Ένα τελευταίο πρόβλημα όσον αφορά την μεταφορά της έκδοσης εδώ είναι πως ο ήχος δεν έχει υπολογιστεί καθόλου για τα νέα συστήματα που υποστηρίζουν, ακόμη και κονσόλες όπως το PS4. Και αυτό φαίνεται στις ρυθμίσεις όπως και στη συνολική παρουσίαση του ήχου, η οποία μεμονωμένα είναι πολύ καλή, αλλά όταν είναι πάνω δύο έντονα ηχητικά σημεία ταυτόχρονα, γίνεται πιο πολύ βαβούρα παρά από το ηχητικό υπόστρωμα είναι ποιοτικό. Η αφήγηση είναι αυτό που παίρνει το κερασάκι στη τούρτα, και αυτό που ήταν κυριότερο στη διατήρηση της εμπειρίας σου είναι συμπαγές αποτέλεσμα. Και όπως το βλέπω εγώ, ο βασικότερος λόγος που έμεινε ξέχαστος στους καρδιές των gamers τόσα χρόνια πριν, το Metal Gear Solid. Το θέμα από μόνο του, του ψυχρού πολέμου, ήταν αρκετά όριμο σε μια εποχή που παρά τα μεγάλα franchises και έμφαση στην αφήγησή του ακόμα και από τότε, ήταν πιο συγκεντρωμένα στο αίσθημα δράση παραπάνω από το σοβαρό ύφος, λόγω χάρη τα Final Fantasy, ας πούμε, τα Castlevania. Το Metal Gear Solid δεν συμβιβάζεται όμως, και ο Χιντέο με διάφορες επιδράσεις γράφει ένα κοινικό και πολύ σοβαρό για την εποχή του σενάριο, το οποίο τόσο θα γεννήσει από εδώ και μπρος ένα πολύ εμβληματικό franchise, αλλά και θα κλονίσει τη βιομηχανία σε μια ροπή προς το πιο σοβαρό. Θέλει να μεταφέρει κάτι παραπάνω από μια feel good εμπειρία. Το βασικό στήσιμο που μόνο του είναι αρκετό για να κερδίσει το ενδιαφέρον ακόμη και σήμερα, γιατί είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τις εποχές του τότε με του σήμερα. Δεν είναι όμως η εισαγωγή που προσελώνει το παίκτη. Είναι όλα τα μικρά κομμάτια φύγης που τον κάνουν να είναι τρομερός, και αυτό που τον κρατάει. Παρ' όλα αυτά, η εισαγωγή κάνει μια πολύ καλή δουλειά να στήσει τόσο την ατμόσφαιρα και στυλ, όσο και να εξηγήσει τι πρόκειται να συμβεί και γιατί.
Ο Snake διεισδύει μια βάση στην Αλάσκα για να σταματήσει μια επικείμενη απειλή πυρηνικών, η οποία γίνεται με στόχο να μάθει αν όντως η τρομοκρατική οργάνωση Foxhound υπό την αρχηγία του Liquid Snake μπορεί όντως να εκτινάξει αυτά τα λεγόμενα πυρηνικά όπλα που κατέχει, χρησιμοποιώντας το Metal Gear Rex, και ύστερα να ασχοληθεί και με τους γενετικούς στρατιώτες που παράγει ο Liquid Snake, γνωστοί ως Genome Soldier, προσπαθώντας παράλληλα να σώσει τον Dark Chief ή όποιον άλλο νόμερο έχουν πιάσει. Φυσικά όλα περιπλέκονται και μάλιστα πολύ, ειδικά αν δεν λάβει υπόψη πώς έχουν συμβεί. Πλέον αυτό είναι πολύ πιο εύκολο, ειδικά αφού υπάρχουν αρκετά μέσα που καλύπτουν τα κενά και διάφορες αναφορές που βλέπουμε εδώ, όπως για παράδειγμα κάποια γεγονότα που αφορούν τον Big Boss, Liquid Snake και διάφορες παρελθοντικές επιχειρήσεις. Ο τίτλος μπορεί με άνεση να παικτεί χωρίς αυτές τις επιπλέον γνώσεις και να βγάλει νόημα τόσο λόγω της αυτοτελής φύσης του, καθώς και την πολύ τίμια προσπάθεια του να ξεκαθαρίσει το καπνό και να είναι σαφής όσο γίνεται. Γεγονός που βοηθάει είναι αρκετά επεκτική διάλογη για να εξηγεί αρκετά συχνά τι συμβαίνει, ειδικά αν χρησιμοποιεί το κόντεξ σου αρκετά συχνά. Το μετέχνιο που ισορροπεί διαρκώς μεταξύ B-movie και σοβαρής πλοκής, πιο συγκεντρωμένη στη φοβία και την κατασκοπία, καθώς και την κατανόηση της ιδέας του πολέμου, ίσως είναι το σημαντικότερο αφηγηματικό επίτευγμα. Και η ιστορία καταφέρνει να είναι και στη μέση της κλίμακας, όσον αφορά τα πιο χαλαρά και over the top σημεία, με τα πιο σοβαρά και βαριά στιγμιότυπα, κάνοντάς την εύκολη να ακολουθήσει κάποιος από την αρχή στο τέλος. Έχει ακόμη και αυτό που σήμερα ορίζουμε ως set piece με μερικά πολύ εντυπωσιακά κομμάτια. Ξεκινάνε βέβαια αρκετές υποπλοκές, οι οποίες δεν πηγαίνουν πουθενά, όπως η θέση της Μέρλ στο στρατό, μια ιστορία για τη θηλυκότητα και τον πόλεμο και την οικογενειακή γραμμή που μπορεί να σωθήσει σε κάτι που δεν θες. Ξεκινάει δυναμικά και συνεχίζει με αρκετό ενδιαφέρον μέχρι που χάνεται σαν υποπλοκή και δεν εμφανίζεται ποτέ ξανά. Άδοξα και προσδόκητα. Δεν είναι μόνο υποπλοκή, αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα. Η φιλοσοφική χάρη και προσέγγιση στο τίτλο ταυτόχρονα. Πιθανό να μεταφέρει μια πλοκή που αν εξαιρέσουμε του λόφου που φτάνει σε κάθε αντιπαράθεση συνάντηση με κάποιο χαρακτήρα μέσα στη βάση. Αυτό που το κρατάει σε εγρήγορση είναι η επιμέλεια στους μουσικούς και σκηνοθετικούς τομείς, οι οποίοι δείχνουν τα production value της εποχής να φτάσει στο Θεό. Κάποια θέματα που θίγονται είναι όντως food for thought, ενώ άλλα είναι έντονα ρομαντικά και κινηματογραφικά, όπως το cutscene μετά το θάνατο του Sniper Wolf, πραγματικά χαράχθηκε στη μνήμη μου όταν το είδα. Ήταν παράλληλα όμορφο και πυρικό, αλλά στενάχωρο και νοήμο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της μεγαλειώδης δουλειάς που έκανε ο Kojima στο αφηγηματικό μέτωπο. Στα πιο τεχνικά της γραφής, ο διάλογος είναι πολύ μπροστά σε επίπεδο οργανικά δομημένου και πολύ φυσικά γραμμένου διαλόγου. Συνήθως επίσης οι διάλογοι είναι αρκετά διαρκείς και παρά που μπορεί σε σπάνιες καταστάσεις να κουράσουν ελαφρώς, τόσο η μεταφορά από τους τρομερούς ηθοποιούς και η γραφή αυτή καθ' αυτή είναι πολύ καλή ώστε να νιώθουν φυσική και εύκολη να τους ακολουθήσεις. Hollywood επίπεδο από το πρώτο στον χώρο του gaming. Ο διάλογος είναι ταιριαστός τόσο στους χαρακτήρες και στις καταστάσεις όσο και στη θεματική του τίτλου, παράγοντας κάποιες πολύ εικονικές ατάξεις ενδιάμεσα. Αν και δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, ο επινοπλής των διάλογων είναι ένα άλλο πολύ επιτυχημένο σημείο στην αφήγηση του Metal Gear Solid. Οι χαρακτήρες είναι ξεχωριστοί και κεντρικοί, εντυπωσιάζουν αρκετά με τη φυσική του γοητεία και πλαισιώνουν το χωροχρόνο υπέροχα, τον ψυχρό πόλεμο. Μου αρέσει που εξελίσσεται εκεί και εκτιμά την αφοσίωση στην αισθητική του κόνσεπτ, σαφώς με την επαυξημένη τεχνολογία. Και ακόμη και σήμερα, ο τρόπος που η αφήγηση χρησιμοποιεί την εγκατάσταση είναι θεωρώ μοναδικός και φρέσκος. Αν είμαι ειλικρινής, πιστεύω πως αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχει μείνει τόσο θρυλικό το παιχνίδι. Η πλοκή είναι πολύ τυπική αν το δεις ολιστικά. Πήγαινε ή μάλλον βρες πώς να πας από το σημείο Α στο Ω. Αρχή και τέλος. Στα ενδιάμεσα σημεία είναι που λάμπει το σενάριο όμως. Ενδιάμεσα θα έρθεις σε επαφή με πολλούς χαρακτήρες, είτε φιλικούς είτε όχι. Αυτό βοηθάει να έρθεις και σε επαφή με βασικούς χαρακτήρες που αναπτύσσουν υπάρχουσα μυθολογία ενώ παράλληλα προσφέρουν απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση της ιστορίας. Όλοι τους μαζί αποτελούν ένα πλούσιο ρεπερτόριο το οποίο έχει το εν μέρει αναμενόμενο quirky στυλ που έχουμε συνηθίσει και από άλλους ιαπωνικής προέλευσης τίτλους όπως για παράδειγμα το Like a Dragon και το No More Heroes. Το κεντρικό cast εδώ βέβαια δεν ξεφεύγει τόσο από το πιο προσγειωμένο ψυχροπολεμικό κλίμα του και αυτό βοηθάει να διατηρήσει μια πιστικότητα στους χαρακτήρες. Μερικοί όπως Otacon, Meryl, Revolver Ocelot και ο Grey Fox είναι επικοί χαρακτήρες που τόσο βλέπουμε δύσκολα σήμερα όσο και αποτελούσαν αφετηρία για τα πρότυπα που ακόμη και στις μέρες μας βλέπουμε στα βιντεοπαιχνίδια. Η συνολική πλοκή δράση μπλέκει πολύ όμορφα με τις πιο σοβαρές στιγμές και τις συναισθηματικά έντονες. Το μπέρδεμα που έχει πλοκή λύνεται, ειδικά αν ψάξεις και λίγο εκτός παιχνιδιού όσο συμβαίνει, και καλεί συχνά στο κόντεξ σου για να αναπτύξεις την πλοκή περαιτέρω. Το εκρηκτικό φινάλε σώζεται ένα πρόβλημα με το pacing που έχει στη μέση. Μέχρι πριν τη μάχη με τη Sniper Wolf, όλα πάνε καλά. Από εκεί ο ρυθμός και η απόσταση μεταξύ πρόοδου της ιστορίας πέφτει και χάνει ρυθμική, αλλά ανακάμπτει από το δεύτερο δισκάκι ουσιαστικά και μετά, δηλαδή στο τελευταίο άκρη. Θεωρώ πως συνολικά η αφήγηση είναι τρομερή και η βάση σαν χώρος που εξελίσσεται είναι αξιομνημόνευτος, καθώς παρά την τετριμένη φύση της τοποθεσίας νιώθει μοναδική και καινούρια. Τα boss rush vibes που δίνει ταιριάζουν με την έμφαση χαρακτήρων πάνω από γεγονότα στην αφήγηση, ως όχημα μετακίνησης της ιστορίας από σημείο Α σε Β. Η τρομερή κινηματογραφική τεχνική του Kojima φαίνεται από εδώ και με αφήνει να θέλω να δω παραπάνω από το επόμενο game, Sons of Liberty. So it's come down to it, has it? We're going to launch that nuke and ride it.
Παντά το παιχνίδι σου δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι παρόν που μπορείς να κάνεις σε κάθε περίσταση. Νέοι τρόποι να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα μπροστά σου, οριακά θυμίζοντας την απαρχή των Immersive Sims, που έκαναν θράψη εκείνη την περίοδο παράλληλα με τίτλους όπως το αρχικό Deus Ex και το Thief αντίστοιχα. Αυτή η ελεύθερη, πειραματική αίσθηση πιστεύω οφείλεται στην καινοτομία που διέπει το παιχνίδι οπτικά και παικτικά. Γενικά, το φοράει στο μανίκι του το γεγονός ότι ήταν πρωτοπόρο τότε και δεν θέλει να το κρύψει. Θέλει να το μεταφέρει και να παίξει με αυτό κατά νου, ότι είναι κάτι καινούριο ακόμη και με τα στάνταρ του σήμερα. Δεν είναι ο θησαυρός του χθες, ούτε τα παιχνίδια του μπαμπά σου. Θέλει να σε πείσει ότι είναι όσο επίκαιρο όσο ποτέ σήμερα σε μια αργή μπαγιάτικη βιομηχανία. Και προφανώς δεν εννοώ ότι προέβλεψα απαραίτητα που θα φτάσει η βιομηχανία ο Χιντέο, αλλά πιστεύω σε μεγάλο βαθμό ο τίτλος χτίστηκε και η προσέγγιση δημιουργικά είχε στόχο να έχει μια διαχρονικότητα. Κάθε boss fight, το οποίο είναι το highlight του τίτλου, λειτουργεί με ένα μοναδικό μηχανισμό δεμένο με αυτή τη μάχη. Ακόμη και οι πιο απλές μονομαχίες έχουν κάτι παικτικά ξεχωριστό. Τα boss είναι αυτό που θα λέγαμε στις μέρες μας γκίμικοι, αλλά παραμένουν είναι τρομερά όλα, μηδενός εξαιρωμένου. Ίσως εκτός ενός, θα μιλήσω σύντομα γι' αυτό. Για μια γενική εικόνα, δυστυχώς οι μοναδικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν όσο καλά όσο θα ήθελαν και θα ήθελα, αλλά αυτό δεν αναιρεί τον ευγενές και καινοτόμο σχεδιασμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που ρίχνει το πύχη στο Metal Gear Solid είναι το εξής. Ενώ οι μηχανισμοί του λειτουργούν εξαίσια για τα stealth sequences και τις πιο εκρηκτικές μάχες, και μιλάω μόνο για τις μάχες τώρα και όχι την εξερεύνηση, δυστυχώς δεν έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εμπλακείς, ιδιαίτερα κοιτώντας τις εκ των υστέρων, στις μέρες μας. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτή η καινοτομία, καθώς ενώ οι μηχανισμοί συχνά δεν ανταποκρίνονται παρκώς στις μάχες με bosses, λειτουργούν απλοϊκά αλλά μαιστρικά, σε απλούς εχθρούς και καταστάσεις, οι οποίες όμως γίνονται σταδιακά ανιαρές και τετριμένες. Εν αντιθέτως, ενώ όλα τα boss fights νιώθουν διαρκώς φρέσκα, οι μηχανισμοί που απαιτούνται δεν είναι καλά τοποθετημένοι μέσα στο τίτλο κάθε φορά. Εμβαθύνοντας περαιτέρω, θα πιάσω το βασικό gameplay πρώτα και θα δούμε αργότερα τα boss fights. Ο χειρισμός είναι με μια over the top κάμερα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί εξαίσια ώστε να σου δώσει μια απειλητική αίσθηση, ιδιαίτερα σε πιο κλειστοφοβικούς διαδρόμους, μη αφήνοντάς σε να δεις καθαρά γύρω σου, απαιτώντας πολύ προσοχή εκ μέρους του παίκτη. Οι φρουροί δεν είναι καθόλου χαζοί, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και απαιτούν από ένα στρατηγικό σχεδιασμό, στιγμιαίο έστω για να περάσεις εύκολα από τις περιπολίες του. Αυτό ισχύει στα πρώτα επίπεδα ιδιαίτερα πριν αποκτήσει τον σιγασίρα του σόκο, που αν και μη υποχρεωτικό από την πρόοδο της αφήγησης αντικείμενο, είναι δύσκολο να μην σκοντάψει πάνω του. Ο σιγαστήρας είναι ανεφυσορροπίας και δημιουργεί ένα χάσμα της λογικής του παιχνιδιού και του gameplay. Ο τίτλος θεματικά βάζει έμφαση σε ένα σχετικά πασιφιστικό ράνθρωπο, ενώ παικτικά ενισχύει τη φωνική μηχανή που μπορεί να γίνει ο Solid. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρωτίστως, το stealth takedown είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις χωρίς προπόνηση και ουσιαστικά δεν σου δίνονται πολλές ευκαιρίες να το εξασκήσεις και να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Ενώ το alert level ανεβαίνει στιγμιαία που ενισχύει την αναγκαιότητα να παίξει εκτός ασφαλούς, είτε αποφεύγοντας τελείως τις περιπολίες και τους εχθρούς, είτε σκοτώνοντάς τους το συντομότερο δυνατό με το overpowered όπλο που είναι το SOCOM. Παρ' όλα αυτά, η αίσθηση εξερεύνηση στη βάση γίνεται κλιμακωτά με τις κάρτες εισόδου που ξεκινάνε από το πρώτο επίπεδο και ανεβαίνουν σταδιακά, και όλα τα καλά κρυμμένα μυστικά που μπορείς να βρεις. Οι περιοχές και αυτές ο σχεδιασμός παρουσιάζουν αρκετή μονοτονία, αλλά υπάρχουν ευχάριστες συναλλαγές που οδηγούν σε ξεκούραση στα μάτια από τη βιομηχανική γκρι παλέτα που κυριαρχεί την περισσότερη ώρα. Ένα πρόβλημα που προκύπτει με τις κλιμακωτές κάρτες είναι το backtracking που θα χρειαστεί να περπατήσεις όλη τη βάση ως την αρχή απλά για να ανοίξεις μια πόρτα που συχνά δεν θα σε ανταμείψει με κάτι αρκετά αξιόλογο για τον κόπο σου. Αυτό δένει και με το γρήγορο και συγχώρητο κύμα εχθρών που έρχεται όταν ανέβει τον λόγο alertness βάσης και βρίσκεσαι υποδιωγμό. Αν λάβουμε υπόψη το κακό και βασικά δύσκριστο layout των inputs, τότε έχουμε ένα σχετικό πρόβλημα δόμησης για όποιον δεν ολοκληρώσει το τίτλο γραμμικά, πράγμα που σίγουρα εγώ δεν συνιστώ. Ο τίτλος σηκώνει εξερεύνηση και να κάνεις βόλτες στη βάση ώστε να βρεις μικρά εργαλεία, μυστικά και χρήσιμες προμήθειες από τις οποίες μπορεί να ξεμείνεις. Αντικείμενα όπως για παράδειγμα το gas mask ή τα πολύ χρήσιμα thermal goggles είναι κρυμμένα και ανοίγουν νέους τρόπους παίξηματος αν τα ανακαλύψεις. Αυτό που δεν ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα ήταν η χρήση όπλων, ακόμη και του overpowered silent SOCOM. Ήταν αρκετά δύσχριστο αφού η στόχευση σε άφηνε να δεις με την περιορισμένη οπτική της κάμερας και τα όπλα δεν λειτουργούσαν όταν έμπαινε στο first person mode που πιο πολύ λειτουργεί για να εξετάσεις το περιβάλλον παρά οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον, όπλα όπως το Singer και Sniper λειτουργούσαν αποκλειστικά σε FPS mode που δεν λειτουργούσε καλά ούτε για αυτά ούτε για τα άλλα όπλα. Αυτά τα όπλα, ειδικά το Sniper, νιώθουν πολύ μη αισθηκτόδη και δύσχριστα. Αυτό που νιώθει σε αντίθεση αισθηκτοδός είναι τα CQC, Closed Quarters Combat. Αυτά νιώθουν καλά στη χρήση και εύχριστα, αλλά ανέτια σχεδόν σε κάθε κατάσταση πέρα από συγκεκριμένα boss fights. Με το που τα χρησιμοποιείς, γίνεις αυτόματα αντιληπτός από όλη τη βάση. Και αυτό προφανώς δεν το θέλεις, οπότε δυστυχώς μένουν άρρηκτα δεμένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσεων που απαιτούνται. Ο χειρισμός σε περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να σε προδώσει και όσο και αν απόλαυσε την απλοϊκή φύση του παιχνιδιού και τις stealth τακτικές, ο χειρισμός και η ακαμψία πολλών εντολών που μπορείς να δώσεις στον Snake
κόβουν την φόρα, ειδικά σε ένα πρώτο playthrough, να παίρνει πιο γρήγορα και επιθετικά το παιχνίδι. Βέβαια, αυτό εξισορροπείται με δύο πράγματα. Πρώτον, είναι τα διάφορα εργαλεία που προανέφερα, και δεύτερον, είναι η ροπή του παιχνιδιού να σε ενημερώνει συνήθως ότι ο optimal τρόπος να παίξει είναι να αποφεύγει τις περιπολίες και τους εχθρούς. Προσωπικά, όταν η ανάγκη να αλληλεπιδράσω με το AI ερχόταν, συνήθως γυρνούσα πίσω στα βασικά, με τα όπλα σιγαστήρα που είναι και το πιο δυνατά. Σε γενικές γραμμές, επίσης, λόγω του spacing του χώρου, είναι εύκολο να αποφύγεις φρουρές, και αν εξαιρέσουμε τα πιο δύσκολα δωμάτια με τα turrets και τις κάμερες, χρησιμοποίησα πιο συχνά επιθετικές τακτικές εκεί παρά με τους οπλούς εχθρούς. Αυτό δεν αναιρεί ότι όποια εργαλεία έχεις νιώθουν πρωτοπόρα ακόμη και σήμερα, ακόμη και με το δυσλειτουργικό stealth του τίτλου. Αν τα κουμπιά ήταν λίγο πιο βέβαια στο χειρισμό, θα ήταν πιο προσβάσιμα τα σημεία του stealth. Πριν να ασχοληθώ με τα boss fights, το παιχνίδι κρύβει μικροεπιλογές που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στο gameplay αργότερα, όπως για παράδειγμα όταν χάνεις την κάρτα σου προς το τέλος κοντά στο Metal Gear X. Αν έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό alert levels και πάνω, θα έχει βόμβες όταν πας να την πάρεις. Ενώ αν έχεις καταφέρει να είσαι πιο ήσυχος, θα την πάρει ένα ποντίκι το οποίο θα πρέπει να σκοτώσεις για να την πάρεις πίσω. Ένα άλλο παράδειγμα είναι να σκοτώσεις τα κοράκια του Raven Vulcan πριν τη revenge, θα είναι πολύ πιο επιθετικός και θα το αναφέρεις στο cutscenes. Όλα αυτά είναι μικρά πράγματα που νιώθουν λογικά και αρμονικά, καθώς και καθόλου τεχνικά, δίνοντας τόσο χώρο για ένα δεύτερο playthrough και παράλληλα κάνοντας ρεζίλ μοντέρνους γίγαντες βιομηχανίας που σου προσφέρουν δίθεν επιλογές. Στο τομέα του gameplay σίγουρα, η πεμπτουσία του Metal Gear Solid είναι για μένα τα boss fights. Εκθεάζουν πλήρως τις ικανότητες του Snake και του τι μπορείς να κάνεις, ενώ αυτό που κλέβει την παράσταση είναι η μοναδικότητα και η φύση μονομαχίας που έχει κάθε μάχη. Σαφώς και η μπλοκή, καθώς και το στήσιμο, βοηθάει να δώσει δύναμη και κίνητρο σε κάθε μία από αυτές τις μάχες. Όπως προείπα, είναι αρκετά τεχνουργηματικά τα boss fights από το πρώτο έως το τελευταίο. Κάθε μία μάχη είναι μηχανικά απαιτητική με τον δικό της τρόπο και ξερώντας μία, όλες ήταν θεσπέσχες. Δεν θα τις πιάσω μία-μία προφανώς, θα δώσω λίγο παραπάνω έμφαση σε αυτή που δεν μου άρεσε γιατί θεωρώ πως πραγματικά σκοτώνει το ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά θα μιλήσω πιο γενικά για τις υπόλοιπες. Οι μηχανισμοί που απαιτούν οι μάχες αυτές δεν είναι καινούριοι στο παιχνίδι, αλλά δεν έχει συνηθίσει να τους χρησιμοποιήσει τόσο επιθετικά ή τακτά όσο απαιτούν τα boss fights. Για παράδειγμα, η μάχη με το Hindi ελικόπτερο απαιτεί να χρησιμοποιήσει τακτικά την κάλυψη και επιθετικά, και να είσαι γρήγορος με το Stinger, το οποίο αργότερα, μόνο μετά από αυτή τη μάχη, κατόρθωσε να βρει θέση στη βασική λούπα του gameplay μου. Ο Grey Fox έχει διάφορους τρόπους να τον αντιμετωπίσει, όπως καθαρά μιλεί, να εκμεταλλευτεί τα chaff grenades κατά αντίστοιχο των EMPs, ενώ αντίστοιχο ο Revolver Ocelot στην πρώτη μάχη λόγω της κατάστασης αποτρέπει να χρησιμοποιήσει νάρκες και άλλα εκρηκτικά που θα έκαναν τη μάχη ευκολότερη, αναγκάζοντάς σε να μάθεις τη χρήση των όπλων μέσα στο gameplay. Ποιο boss fight ήταν αυτό όμως που είχα πρόβλημα? Ήταν η μάχη με τη Sniper Wolf. Σαν χαρακτήρας, νύπτοντας χείρας μου, θεωρώ το προσωπικό της ARK ένα από τα καλύτερα του game. Δυστυχώς όμως η μάχη εναντίον της ίσως είναι η χειρότερη στο game. Το sniper είναι άθλος στο χειρισμό, κάνει reset κάμερα κάθε φορά που τρώει ζημιά, και η αργή κίνηση του στόχου με την ακινησία του Snake δημιούργησαν για μένα έστω ενόχληση. Αφήνοντας αυτό το μεγάλο παράπονο, κάθε άλλο boss fight είχε τρομερές αρένες, σκηνικά, διάλογο και φυσικά μηχανισμούς. Ανυπομονούσα για κάθε νέα ευκαιρία να παλέψω ένα από αυτά και να δω τι έχει να μου προσφέρει ο τίτλος. Έγινε τρομερή δουλειά στο να νιώθουν διαρκώς φρέσκα και ακόμη και οι επαναληπτικές μάχες νιώθουν ξεχωριστές. Όντως, πολλές φορές οι υπερβολικά απαιτητικοί μηχανισμοί δημιουργούσαν αλόκοτες τυχείς καταστάσεις, αλλά όταν βρεις μια ροή για τις εμβληματικές αυτές μάχες, τότε γίνονται από τα πιο εξέχαστα σημεία του παιχνιδιού. Hindi Helicopter, Revolver Ocelot, Grey Fox και φυσικά Psycho Mantis είναι από τα πιο ενδιαφέροντα boss σε παιχνίδια ever, κερδίζοντας όλοι τους τον τίτλο του Big Boss στην gaming καρδιά μου. Με το τελείωμα του Metal Gear Solid Integral, το μόνο που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι ανυπομονώ ακόμη παραπάνω να δω τι επιφυλάσσει το εικονικό sequel Sons of Liberty, και ενώ σίγουρα απίλαυσα την ώρα μου με το Metal Gear Solid και ασπάζομαι πλήρως σχεδόν θεϊκή του υπόσταση στην gaming κοινωνία. Βλέπω αρκετά από τα λάθη του, τόσο με ένα σύγχρονο πρίσμα, αλλά και σχέση με τα τότε χρόνια. Το δυσλειτουργικό gameplay μάχης Παύλα Stealth, ως κορυφαίο αμάρτημα του τίτλου που σίγουρα καλύπτεται από άλλα πολλά θετικά, παραμένει εκεί μία υπενθύμηση ότι μπορούσε και λίγο καλύτερα, ότι μπορεί με ένα sequel να διορθώσει τα λάθη. Αυτό δεν αναιρεί την αναζώογονη δική του καινοτομία, εμπειθυστικό voice acting, καλλιτεχνική κατεύθυνση και τρομερό soundtrack, όπως και τις πιο μελαγχολικές στιγμές που άρτια δένουν με τα κατασκοπικά και κούλη σημεία δράσης, δίνοντας ένα αμάλγαμα επιρροών και συστατικών gameplay. Για μια ξέχαστη, πρωτόγνωρη εμπειρία που ίσως είναι ένα από τα καλύτερα starting points για αυτό το franchise, τόσο από μια καθαρά κριτική άποψη σχετικά με την αναμφίβολα ροδική πορεία του ανατίτλου, καθώς και με μια έγκλη για τους παίκτες του τι προσφέρει σαν ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Με αυτά ήρθε η ώρα να εντρυφήσουμε στο Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty.